οι δύο κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες του νομού, οι οποίες διεκδίκησαν μέχρι τέλος τον τίτλο του πρωταθλήματος, θα βρεθούν αντίπαλες και στον 49ο τελικό κυπέλου Εύβοιας με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Το βράδυ της Παρασκευής, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας παρέθεσε δεξίωση στους δύο φιναλίστ και κατά τη διάρκεια της εκπρόσωποι των δύο συλλόγων μίλησαν για το σημαντικό αγώνα που αποτελεί γιορτή για το ποδόσφαιρο του νομού. Τους αγώνες του κυπέλου Εραστεχνών 2022-2023 και τον 49ο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή, η Ένωσή μας αφιέρωσε στη μνήμη του Σπύρου Ταριβέρη ως ελάχιστο φόρο τιμής για τη μεγάλη προσφορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θεωρούμε τον τελικό κυπέλου Εύβοιας ως μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Διοργάνωση με παρελθόν, παρόν και μέλλον και με ιστορία που άρχισε να γράφεται από τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών ομάδων μετά την ποδοσφαιρική περίοδο 1974-1975, όταν η ΕΠΣ Εύβοιας διαχωρίστηκε από τη Βιωτία και λειτουργήσε ως Ένωση του Νομού Εύβοιας. Ο θεσμός πλησιάζει να συμπληρώσει τα 50 χρόνια ζωής, αφού σήμερα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, προβάλλουμε και τιμάμε τον 49ο τελικό της διοργάνωσης. Εύχομαι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι μακριά από τραυματισμούς, να το απολαύσουμε όλοι. Θέλουμε πάρα πολύ αυτό το γήπεδο. Όπως θέλουμε κάθε φορά, οποιαδήποτε αναμέτρηση μας έβαλε το πρόγραμμα μπροστά μας. Τώρα επιτρέψτε μου σε ό,τι αφορά τον τρόπο να απαντήσω απλά ότι θέλουμε να είμαστε καλύτεροι στο γήπεδο. Είναι ένας τίτλος. Το πόσο σημαντικός νομίζω αναφέρθηκε και από τον κύριο Νίκο και τους προσλαλήσατες. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Δεν είναι καθόλου να τον προσπεράσουμε. Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Σίγουρα θα έχει αυτή λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ και για τα δύο παιχνίδια που έχουν προηγηθεί, τουλάχιστον για το ένα που ήμουν εγώ. Δυστυχώς τις λεπτομέρειες ήταν με τον αντίπαλο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εύχομαι εμείς να είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε τέλος και το κύπελλο. Αυτά από μένα. Και μετά στα παράς, να συνεχίσουμε το ίδιο, να είμαστε το ίδιο πρόσωπο που έχει συμβεί στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να πω στους παίκτες μου. Να δείξουν την ίδια σοβαρότητα και την ίδια θέληση που είχαμε φέτος. Είναι μεγάλη τιμή να υπάρχει ένας άνθρωπος στην ομάδα του Μαρνηθιακού που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει την προσπάθεια του Μαρνηθιακού, ο κύριος Φουλάκος Χρήστος, που ευελπιστώ να είναι για πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να συνεχίσει να ανεβάσει το επίπεδο. Εύχομαι την Κυριακή να γίνει ένας ωραίος αγώνας, να κερδίσει ο καλύτερος και να ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο να απολαύσει ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια για την μέχρι πορεία προς όλους και στη διοίκηση και στους παίκτες και στους παράγοντες και τους φίλους και τους φιλάθλους της Μαρνηθιακού. Έχουμε ένα αγώνα γιορτή. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, σαφώς, θέλουμε να κερδίσουμε. Η φλόγα είναι άρρωστη, που λένε. Αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Πάντα στο γήπεδο αποδεικνύονται τα πάντα. Σαφέστατα θα παίξουμε, θα ιδρώσουμε, θα τιμήσουμε τη φανέλα μας, θα τιμήσουμε τον αντίπαλο, θα τιμήσουμε την Εύβοια, την ΕΠΣΕ, τη διοργάνωση και ελπίζουμε για το καλύτερο. Για μας, μετά από 41 χρόνια, είναι μεγάλη γιορτή που φτάσαμε μέχρι εδώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Αρτάκης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και δεν θα ευχηθώ να πάρει το κύπελο, το καταλαβαίνετε πιστεύω. Θα πω μέσα από την καρδιά μου να κατακτήσει την άνοδο και να ανέβει στα μπαράς και να πάει στη Γάμα Εθνική και εγώ με τη σειρά μου θα προσκαλέσω τον οποιοδήποτε έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, παράγοντα, φύλαθλο ή οτιδήποτε άλλο να στηρίξει αυτά τα παιχνίδια. Γιατί θέλουμε μια ομάδα της Εύβοιας να βρίσκεται στη Γάμα Εθνική και αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου, άσχετα αν δεν είμαστε εμείς. Θα ήθελα να αναφερθώ και να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στα παιδιά αυτά που αγωνιστήκανε και μετά από πάρα πολλά χρόνια φτάσαμε να είμαστε δευτεραθλητές και να είμαστε στο τελικό στάδιο του κυπέλου και να παίξουμε κύπελο Εύβοιας με μια τόσο πολύ καλή ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Η ομάδα δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, για το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Συνεχίζουμε την πορεία που θέλουμε, αυτό που έχουμε χαράξει από την αρχή. Ελπίζω να έχει ένα καλό καιρό, να έρθει ο φιλάθλος κόσμος να απολαύσει το ποδόσφαιρο, να γίνει ένα ωραίο θέαμα για τους φιλάθλους και προσκαλώ και όλους τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα μας στους αγώνες των Μπαράζ,
για την έναρξη της ομάδας στην Γάμα Εθνική. Εκπροσωπείτε, δίνετε το παρόν σε ένα θεσμό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία και δεν είναι μόνο τα 49 έτη του. Στο πάνελ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη χαρά και την τιμή να έχει μεγαλώσει στα πέριξη του γηπέδου, στη Λέλλας Καραγιάννη, περίπου στα 50-60 μέτρα από το Εθνικό Στάδιο Χαλκίδας και έχω μεγαλώσει με αυτούς τους τελικούς. Είχα τη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσω δεκάδες, να ανυπομονώ να έρθουν μαζί με όλη τη γειτονιά και όχι μόνο, με χιλιάδες κόσμο. Είχα τη χαρά και την τιμή να υπηρετήσω το θεσμό το 2007 αγωνιζόμενο στον τελικό με το Χαλκίνο και αντίπαλο των Ηρακλή Ψαχνών, όπου κατέκτησε πρόεδρε ένα από αυτά τα 14 που ανέφερες. Έχω τη χαρά και την τιμή να υπηρετώ το θεσμό που το μετερίζει το Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μου, τον Φάνη τον Σπανό, τον Αντιπεριφερειάρχη μου, τον Γιώργο τον Κελαϊδίτη, τον Δημήτρη τον Βουρδάνο, που είναι σήμερα μαζί μας και μια ομάδα η οποία πραγματικά αγαπάει το ποδόσφαιρο και πραγματικά κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι κοντά σας.